Σας είχα ζητήσει να κάνετε το Ριάκι ποτάμι και το κάνατε σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω στα μάτια του καθενός αυτό το μήνυμα που είναι ταυτόχρονα και εντολή για ενότητα. Και ενότητα υπάρχει. Ενότητα είναι πάνω απ' όλα. Όποιος και αν βγει, λέγεται Ντόρα, λέγεται Παναγιώτης, λέγεται Αντώνης, θα είμαστε μία γροθιά ενωμένη για τη Νέα Δημοκρατία που όλοι θέλουμε. Αντίπαλός μας δεν είναι κανένας μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αντίπαλός μας είναι το ΠΑΣΟΚ και ο δικός μας ο προορισμός είναι αυτό που μας ένταξε ο λαός, να είμαστε μια σωστή, δυναμική αντιπολίτευση. Και να ξέρετε ότι με τη δικιά σας τη βοήθεια, με την οργανωτική αναδιοργάνωση, με την καινούρια ιδεολογική πανοπλία που θα έχουμε μαζί μας και με το γεγονός ότι θα είμαστε ενωμένοι σαν μια οικογένεια, θα μπορέσουμε κάτω από αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, οργάνωση, ιδεολογία, ενότητα, να κερδίσουμε τη μάχη της αντιπολίτευσης για να δώσουμε και πάλι την ελπίδα που είναι το μεγάλο ζητούμενο σε όλο τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, την οποία ευχαριστώ εδώ πέρα στην Χαλκίδα για την καταπληκτική αυτή. Θέλω να πω μόνο δύο λόγια. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι αυτός ο πολιτικός πολιτισμός που βλέπουμε σήμερα εδώ είναι ακριβώς αυτό που εγγυάται όχι μόνο την ενότητα αλλά και τη μεγάλη πρόοδο που θα έχουμε κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες. Και θέλω να ξέρετε ότι το κυριότερο γεγονός που έχει, αν θέλετε, και μία επαναστατικότητα που συνέβη τα τελευταία χρόνια σε αυτό το χώρο τον παραταξιακό της Νέας Δημοκρατίας, είναι το γεγονός ότι ξαφνικά οι μηχανισμοί πέθαναν και μιλάει η κοινωνία. Και όταν μιλάει η κοινωνία, οι μηχανισμοί σιωπούν. Ήταν ακριβώς ότι μπορεί σήμερα ο απλός ο πολίτης, ο απλός νεοδημοκράτης, αυτός ο οποίος για κάποιο λόγο μέσα σε αυτήν την περίεργη πολιτική αριθμητική που είδαμε να αποσαφηνίζεται στις τελευταίες εκλογές, γιατί ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ποια ήταν η ακτινογραφία, ποιο ήταν το αποτύπωμα αυτών των εκλογών, ήταν ότι ξαφνικά είδαμε ότι κέρδισε το ΠΑΣΟΚ ακριβώς με εκείνες τις ψήφους τις ίδιες με τις οποίες στις προηγούμενες εθνικές εκλογές είχε συντριβεί. Και ερχόμαστε και λέμε πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται τη μία να συνετρίβει και την άλλη να συνέτριψε. Το 1.000.000 ψήφι διαφορά, ο κόσμος ο οποίος έφυγε, εάν τον αναλύσετε στατιστικά, θα δείτε ότι περισσότεροι δεν πήγανε σε άλλα κόμματα, Λάος ή Πασόκ, πήγαν σπίτια του. Αυτός που μας γύρισε την πλάτη, αυτός ο απογοητευμένος, ο οποίος μας είπε και πάλι ότι δεν πήρατε το μήνυμα των ευρωεκλογών όταν σας το είπα, αυτός είναι εκείνος που για μένα είναι η μεγάλη πρώτη προτεραιότητα. Είναι ο άνθρωπος